μας ακούγεται τραγικό. Με το χαρακτηρισμό τραγικό, περιγράφουν οι υγειονομικοί της Κρήτης τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση του Παγνή ετοιμάζεται, όπως όλα δείχνουν, να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών από τα απογευματινά χειρουργεία, οι οποίοι γίνεται προσπάθεια, τουλάχιστον κατά τη δοκιμαστική περίοδο, να νοσηλεύονται σε ξεχωριστούς θαλάμους από τους άλλους ασθενείς, δηλαδή αυτούς που δεν θα πληρώνουν για το χειρουργείο τους. Θα έλεγα μόνο ότι ένας κύριος Χαλκιαδάκης θα μπορούσε να πάρει μια τέτοια απόφαση. Θέλω να πιστεύω ότι οι υπόλοιποι διοικητές στην παρούσα φάση, γιατί δεν υπάρχει τέτοια εντολή από το Υπουργείο, δεν θα προχωρήσουν σε τέτοιες ακραίες αποφάσεις. Το επόμενο στάδιο που θα δούμε, αν δεν πάρθει πίσω αυτή η απόφαση, είναι να έρχονται οι ίδιες οι ασφαλιστικές εταιρείες να νοικιάζουν θαλάμους για τους ασθενείς πελάτες. Είναι μια λογική που θέλει ασθενείς δύο ταχυτήτων, που με τον πιο επίσημο, τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ουσιαστικά ιδιωτικοποιεί ένα κομμάτι του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Η Κρήτη TV έφερε στο φως το τρισέλιδο έγγραφο που έστειλε ο διοικητής του νοσοκομείου στους διευθυντές των χειρουργικών κλινικών, ζητώντας τους να μεριμνήσουν μια τέτοια διάταξη θαλάμων, με τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία να μιλούν για ομοί και πέρα για πέρα διανόητη συμπεριφορά, με επίκεντρο ένα κατά τα άλλα δημόσιο νοσοκομείο. Επιχειρείται ο διαχωρισμός των ασθενών με βάση την τσέπη και στις ίδιες τις κλινικές. Προβλέπεται επισήμως από κάπου οι ασθενείς που χειρουργούνται στα απογευματινά να είναι σε χωριστούς θαλάμους νοσηλείας? Αυτό δεν προβλέπεται από την απόφαση. Ελπίζω να μην το δούμε. Γιατί αν το δούμε, θα είναι πραγματικά για μας ένα καταδικαστικό γεγονός και θα επιδράσουμε. Στο Παγνή τα απογευματινά χειρουργεία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσουν την ερχόμενη Τρίτη, με τις πληρότητες σε όλες τις χειρουργικές κλινικές να δημιουργούν ανησυχία για το πού θα μπορέσουν να νοσηλεύονται οι ήδη νοσηλευόμενοι ασθενείς, ειδικά στην περίπτωση που θεωρηθεί ότι επήγει όσοι πληρώσουν να έχουν και διαφορετική επιπλέον μεταχείριση. Οι πληρότητες των κλινικών είναι από 90 έως 110-120%. Θέλουμε να ρωτήσουμε, αυτός ο κόσμος που είναι ήδη μέσα θα τους βγάζουν άρον-άρον έξω οι γιατροί, η διοίκηση, για να μπαίνει μέσα η πελατεία? Ίσως να τους δούμε αυτούς που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πω στα ράτσα, να πω στο σπίτι τους, να τους στείλουμε, δεν ξέρω. Στο νοσοκομείο Χανίων τα χειρουργεία προγραμματίζεται να ξεκινήσουν μέσα στο επόμενο διάστημα, ενώ ήδη είναι ζωηρό το ενδιαφέρον των χειρουργών που πιθανότατα στα επιπληρωμή χειρουργεία θεωρούν ότι βρίσκουν ένα συμπλήρωμα στο μισθό πείνας που λαμβάνουν. Η οικονομική κατάσταση είναι τέτοια, η οποία κάνει τους εργαζόμενους, κάνει θα έλεγα τους γιατρούς και την ανάγκη τους να ενισχύσουν το εισόδημά τους, να μην μπορούν να σκεφτούν τους από κάτω συναδέλφους. Δυστυχώς είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό. Την ώρα πάντως που το ένα μετά το άλλο τα νοσοκομεία ετοιμάζονται να εφαρμόσουν τα απογευματινά χειρουργεία, η ώρα 0 έχει ήδη φτάσει στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, από το οποίο παραιτήθηκαν πριν από 2 ημέρες υπό το βάρος της ασφυκτικής πίεσης και υπερεφημέρευσης 2 ακόμη αναισθησιολόγοι. 3 αναισθησιολόγοι και οι 2 συνταξιούχοι δεν είναι δυνατόν να βγάλουν τις εφημερίες του μήνα του Βενιζελίου. Πιστεύω ότι τον Απρίλιο θα έχουμε μετακινήσεις γιατρών, γεγονός που θα οδηγήσει καινούργιες παραιτήσεις. Φοβόμαστε ότι θα έρχονται οι καταρρεύσεις του προσωπικού, θα συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από το νοσοκομείο. Έρχεται ο κύριος Γαλκιαδάκης και λέει θα κάνουμε συνάντηση για να δούμε πώς θα ρυθμίσουμε τα απογευματινά χειρουργεία. Η ΔΥΠΕ πιέζει με έγγραφα τα απογευματινά χειρουργεία. Δηλαδή είναι σοβαρά πράγματα αυτά τη στιγμή που το νοσοκομείο δεν έχει αναισθησιολόγους για να εφημερεύσει ασφαλώς?